Συγγνώμη που σας ενοχλώ. Ρε, τι θέλει. Αλλά πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό. Σοβαρό. Και τώρα βρήκες άνθρωπε. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, κυρία μου. Α, κατάλαβα. Ασφάλεια ζωής. Πάντως, αν θες να ξέρεις, λάθος πόρτα χτύπησε. Δεν είναι ασφαλιστής. Με ό,τι και να είσαι. Α, πού πας. Μα κοιτάξτε, ρε καλά, κυρία μου, το όνομά σας. Ε. Το όνομά σας. Όλγα, εσύ. Εγώ. Τι μυρίζει εδώ. Τίποτα δεν μυρίζει. Άντε στο καλό τώρα. Βγάζει. Μ' αρέσει το καλό. Έχετε διαρροή. Και διάρροια μπορεί να έχουμε. Σε νοιάζει εσένα. Ευτυχώς ή δυστυχώς με νοιάζει. Σε νοιάζει. Όπως ήρθανε τα πράγματα, κρεμόμαστε και δυο μαζί από την ίδια κλωστή, κυρία, από τέτοια μου. Ναι. Αλλά αν με αφήνες λίγο στην ησυχία μου, θα μπορούσα να κρεμαστώ και μόνη. Κοιτάξτε με καλά. Άντε πάλι. Εδώ ήρθες να κοιταχτείς, άνθρωπέ μου, δεν πας να σε κοιτάξουνε κάπου αλλού. Συγγνώμη, δεν σας θυμίζω τίποτα. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, σαν ασφαλιστής μου μοιάζεις. Είμαι ο Άκης Γλυκοφρύδης. Πλάκα κάνει. Σοβαρά, ο Άκης Γλυκοφρύδης. Α, ο Άκης Γλυκοφρύδης. Ο ίδιος. Όλο δεν τον γνώρισες. Είναι ο κύριος που... Αυτός είναι μέρημο. Ναι, βρε, που έχει... Μπράβο. Αυτός, ναι. Είναι βρε, παιδί μου. Επιτέλους, γιατί έλεγα θα με γνωρίσουν, δεν θα με γνωρίσουν. Μα είναι δυνατόν. Και βέβαια. Ωραία. Ακούστε λοιπόν τώρα τι σοβαρό έχω να σας πω. Και ποιος είπαμε ότι είσαι παλικάρι. Συγγνώμη, τηλεόραση. Εσείς, δεν βλέπετε. Πώς δεν βλέπουμε. Κανά τουρκικό. Α, έχουμε γράψει και όλα τα επεισόδια από Λάμψη. Καλημέρα ζωή. Αντίο Άκη. Όχι, δεν φεύγω από εδώ μέσα αν δεν μου ξεκαθαρίσετε πρώτα κάποια πράγματα. Κάτσε άμα θες. Και μίλα με την αδερφή μου που λέει ότι σε ξέρει κιόλας. Καλέ, πού τον ξέρω εγώ τον άνθρωπο. Έτσι το είπα. Επειδή κατάλαβα πως είχε ανάγκη να τον γνωρίσουμε, να του τονώσω το ηθικό λιγάκι. Ναι, μην του το τονώσεις όμως και πολύ, γιατί μας κατσικώθηκε. Βρε, Όλγα, δε σε πώς μιλάς έτσι. Με την παρεξηγείτε, κυριάκι μου. Εγώ δεν παρεξηγώ τίποτα, κυρία. Κυρία Μέρη μου. Μέρη μου. Ναι. Αρκεί κι εσείς να προσπαθήσετε να καταλάβετε εμένα. Προσπαθούμε, βεβαίως, να και η Όλγα. Όλγα, ναι. Συγγνώμη, για να έχουμε κάνω ερώτημα, δηλαδή, εσείς μόνο αυτά βλέπετε στην τηλεόραση. Πριν τώρα κατάλαβα από πού σας ξέρω. Είστε από τις εταιρείες που κάνουν τις μετρήσεις. Όχι, πώς. Βλέπουμε και καντάδες. Καντάδες. Ναι, με το Φώτη Ανάλατο και την Κοροδία του. Συγγνώμη, ενημερωτικές εκπομπές, ειδήσεις, το ξέρω. Α, όχι, σχεδόν ποτέ. Γιατί? Έχουνε καντάδες. Όχι, συνήθως όχι. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ έχω μια τέτοια εκπομπή. Με καντάδες. Σας λέω, είναι εκπομπή ενημερωτική, έγκυρη, δυναμική, πάντοτε αποκαλυπτική στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητος. Είναι βέβαια σε μικρό κανάλι, αλλά με πολύ μεγάλη τηλεθέαση. Καλά, εντάξει, δεν είπα και κάτι εγώ. Είναι πολύ γνωστή η εκπομπή. Πολύ γνωστή η εκπομπή. Η Ναυτία. Κι εγώ έχω αεροφαγία. Αλλά δεν το κάνανε και θέμα στην τηλεόραση. Συγγνώμη. Μήπως σας μύρισε κάτι όταν μπήκατε. Ναι, γκάζι. Η Όλγα ήτανε. Δεν λέει ψέματα ποτέ. Ούτε και εγώ. Έχετε κι εσείς αεροφαγία. Εγώ έχω την αυτία. Θα σας φέρω λίγο λεμόνι τότε. Αυτό δεν λέω είναι εκπομπή στην τηλεόραση. Χωρίς καντάδες. Χωρίς καντάδες βέβαια. Χωρίς καντάδες. Μα καλά, μόνο αυτό σας μοιάζει εσάς. Γιατί οι καντάδες δεν είναι δυνατόν. Ούτε που παίρνετε χαμπάρι τι γίνεται γύρω σας, στον κόσμο, δίπλα σας. Ναι, ενώ εσένα σε νοιάζει. Ασφαλώς και με νοιάζει. Αυτή είναι η δουλειά μου εξάλλου. Τα προβλήματα του κοσμάκι, η διαφθορά, η διαπλοκή, η αδικία. Αχ, έχετε δίκιο, κυριάκι μου, δίκιο έχετε. Μα υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα γύρω μας, κυρία. Κυρία Μέρη μου. Μέρη μου. Ναι. Και κανείς δεν νοιάζεται, κανείς δεν κάνει τίποτα. Τίποτα. Μα το καταλαβαίνετε, δηλαδή. Καμιά φορά αισθάνομαι την αδικία να με πνίγει. Αφήστε την, αφήστε την, έτσι κι αλλιώς ο καθής πια την πάρτι του κοίτα και τίποτε άλλο. Και στο μεταξύ το σύστημα γίνεται όλο και πανίσχυρο, μα τις ζωπεδώνει.
Έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας από την ονόμαστε. Σας παρακαλώ, μπορείτε να της πείτε να πάψει να κάνει εφέγαλο πουλα σε ό,τι λέει. Αμάθρε όλα, σταμάτα επιτέλους, σταμάτα. Τι κάνεις εκεί πέρα, πάλι κρεμιέσαι. Τόσο σημαντική δηλαδή. Είναι η πρώτη μου εκπομπή μετά από ένα χρόνο ολόκληρο. Με
είχαν κόψει. Κυρία, κυρία Μέρι μου. Ένα χρόνο ολόκληρο. Ποιοι? Αυτή. Α! Αυτή. Αυτή, Βέβαια. Το σύστημα δηλαδή. Το σύστημα. Μάλιστα. Το σύστημα τους ενοχλούσα. Αχ, κυριάκι μου, γιατί, μάνα μου, γιατί πήγαινες εκεί και τους πείραζες. Γιατί αλήθεια πρέπει να λέγεται, κυρία... Μεριμού. Ναι. Άλλη υπερθέτως. Α, για να λέμε την αλήθεια, η αλήθεια πρέπει να λέγεται... Ανυπερθέτως. Α, ναι, μόνο που ενοχλεί. Ποιους ενοχλεί. Αυτούς καλέ. Α, αυτούς. Αλλά η διαφθορά, κυρία... Όλγα μου, πρέπει να ξεσκεπάζεται, πρέπει να πέφτει φως. Στο βούρκο πρέπει να φύγει, να φύγει ο κόπρος του Αυγία. Μωρ, να φύγει και ο Αυγίας να φύγει. Ναι. Αυτός είναι που σε κόψει, Άκη μου. Τα διαπλεκόμενα με κόψαν, κυρία Όλγα μου. Οι αδίστακτοι. Οι αδίστακτοι που εκμεταλλεύονται τα πάντα, ναι. Που δίνουν ναρκωτικά στα παιδιά μας, τα φίδια που θέλουν πάτημα, μέχρι να τους λιώσουν τα μυαλά. Τα μάτια τους να βγουν, τα ντερά τους να χυθούν στους δρόμους. Μόρκο, κορέτσι να τα κάνω. Και τα σιγότσα να τους βγουν από το στόμα τους. Τηγανιτά, με λαβορίγανο. Βρε Όλγα, αντί για τσάι, να του φέρναμε μήπως κάτι να φάει ο άνθρωπος. Σας λέω, δεν έχω χρόνο. Αν δεν πάρουμε αυτό το χρόνο, καλή λυσάξατε. Πάντως, κυριάκι μου, πολύ ωραία τα λέτε, να το ξέρετε αυτό. Σίγουρα δεν είναι η λάμψη εκπομπή σας. Σας λέω, είναι αυτή. Αχ, ναι, εντάξει, συγγνώμη, έτσι όπως τα λέτε, μπερδεύτηκα σαν να μου ήρθε κάπως. Σε απόψε είναι το comeback. Έλα. Τι είναι αυτό? Α, κάτσε, έχουμε ένα δίσκο. Ναι, δίσκο. Τι δίσκο. Τι δίσκο, δίσκο με τραγούδι, δίσκο. Αλλά, πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν είμαστε τραγούδια τώρα. Αχά, το βρήκες. Ναι, μωρέ, νομίζω. Να, νομίζω αυτό είναι. Αλλά έλα διάβασέ το εσύ ρε Μέρι που ξέρεις και αγγλικά να... Ναι. Εδώ. Μπα. 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 Α, τον το βρήκα. Bobby, come back! Bobby. Έτσι λέει εδώ, ορίστε, διαβάστε και μόνο σας. Baby, come back. Έστω, άμα νομίζεις... Όχι, άμα νομίζω, έτσι είναι. Baby, come back. Μωρό μου, έλα πίσω. Δηλαδή, καμία σχέση με Bobby. Τέλος πάντων, εμείς στο φέραμε για να δεις ότι το έχουμε. Τώρα καταλάβατε και οι δύο τι σημαίνει come back. Μερί, ναι. Πώς το πε, μωρό μου, έλα από πίσω. Όχι από πίσω, με, έλα πίσω. Εγύρνα πίσω. Πρόσεξε, α? Πρόσεξε, εγώ δεν είμαι και τόσο καλή στα αγγλικά όσο είναι η Μέρι. Και άμα δηλαδή το μωρό το λένε Μπάμπι. Και Βαγγέλη μπορεί να το πούνε και Μίτσο και Μουσταφά. Σημασία έχει το καμπάκ, η επιστροφή. Μα αυτό λέω κι εγώ, η επιστροφή. Το δικό μου το καμπάκ, η δική μου η επιστροφή. Α, μωρέ, τώρα κατάλαβα, δηλαδή όπως λέμε, άχι καμπάκ. Έστω, με ένα ντοκουμέντο. Με ένα ντοκουμέντο που θα συγκλονίσει όλη τη χώρα. Απόψε θα πέσει η κυβέρνηση. Ανυπερθέτως. Το έχουν γράψει όλες οι εφημερίδες. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι εσείς. Κοίτα τις εφημερίδες, εγώ τα εφημερεύοντα διαβάζω. Τα εφημερεύοντα. Βεβαίως, να εδώ με τις απόπειρες της Όλγας. Μια γυναίκα μόνη μου, μην τύχει κανένα σταμάτα. Ώστε έτσι λοιπόν, Έτσι βέβαια, κανείς τους δεν θα μείνει να ξεβρωμίσει ο τόπος από αυτή τη συμμορία. Να λάμψει η δικαιοσύνη. Μια νέα ημέρα να ανατείλει για τη χώρα μας και για τη δημοκρατία. Άμα είναι έτσι, Άκη μου, να πας, μάνα μου, να πας, να κάνεις την εκπομπή σου και εμείς ανοίξουμε την τηλεόραση, να σε καμαλώνουμε την ώρα που θα κρεμίζεις την κυβέρνηση. Με το ντοκουμέντο σου. Άμε, εδώ είναι ο κόμπος. Δεν το έχω πια το ντοκουμέντο. Και τι το έκανες, βρε, Άκη μου, το ντοκουμέντο σου. Το έχασα σε ένα ταξί. Το ντοκουμέντο.
και δεν έχουμε άλλο. Αν πώς αράχω. Τόσο χάσαμε το ντοκουμέντο. Βρήκα όμως τον ταξιτζή. Ε, μπράβο! Μα τι δημοσιογράφος θα σου να είναι, παιδάκι μου. Και μου είπε ότι αυτός δεν βρήκε τίποτα μέσα στο ταξί. Ναι, γιατί άτιμη φάρα αυτοί οι ταξιτζίδες. Κι εγώ χθες μπήκα σε ένα ταξί και του είπα να με πάει στη Σκοτεινίτσα για τσάι και δεν ήξερε κατά που πέφτει. Για λέγε, για λέγε, για λέγε, για λέγε. Ωραία, τι λέω. Πήγαινε με στην Αγγλία. Και στην Αγγλία φτιάχνουν ωραίο τσάι. Στην Αγγλία. Ε, έτσι μου πήγε αυτός. Στην Αγγλία. Όταν τι ήξερε κατά που πέφτει. Βρετανία, του λέω. Στην Βρετανία. Με πήγε σύνταγμα. Αυτός ήταν! Τι αυτός ήταν! Ο ταξιτζής ο δικός μου, αυτός ήταν. Μετά από μένα πήρε την όλα στο ταξί. Έλα! Και πού με γνώρισε. Έλατε. Και μετά τη Μεγάλη Βρετανία, το ξενοδοχείο, την έφερε εδώ στο σπίτι. Γιατί, γιατί της έχω βάλει εγώ τα σημάδια να το βρίσκει. Αυτός μου έδωσε τη διεύθυνση. Και μάλιστα την εγώ και όλα και πήγε και στο σπίτι. Τι έγινε, Ολγάκη. Πάλι κρασάκια πίναμε. Αφού δεν έβρισκα τσάι. Εσύ λοιπόν, έτσι όπως κάθισες πίσω στο ταξί, εσύ πρέπει να το βρήκες. Ποιο? Ξέρεις ποιο. Το ντοκουμέντο σου. Το ντοκουμέντο μου. Όχι. Εγώ ένα DVD βρήκα. Αυτό είναι βρε το ντοκουμέντο μου. Αυτό είναι. Μόλις μου το είχε δώσει δικό μου άτομο μέσα από την ίδια την ΑΕΠ. Στο στούντιο το πήγαινα. Κι όπως κατέβηκα από το ταξί, ξαφνικά βλέπω το φερμουάρ από το τσαντάκι που έχει χαλάσει. Εσύ λοιπόν το βρήκες. Και βέβαια το βρήκα. Και το έχεις. Και βέβαια το έγαμε. Και πού είναι τώρα. Και πού είναι τώρα. Τι πού είναι τώρα. Αυτό ρωτάω και εγώ. Πού είναι τώρα. Κυρία. Κυρία Μεριμού, δεν μας είπε μόλις τώρα ότι αυτή το έχει. Ναι, αυτή το έχει. Ε, πού στα κομμάτια το έχει. Ε, πού στα κομμάτια το έχει. Καλά να σου πω εγώ τι νομίζω ότι έχεις εσύ τελικά. Τι έχω τελικά. Μαλάκι εσύ έχεις τελικά. Άσε παρακαλώ. Ε, είμαι δουλεύω. Ε, όχι, δεν σε δουλεύω. Με τη δείξου τα χαρτιά. Ναι, τα χαρτιά σου πάνε, τα χαρτιά. Αυτά που με έχουν δώσει να δείχνω όταν χάνεται. Όταν κάνει κανένα μπέρδεμα. Όπως τώρα καλή ώρα, στο λεπτάκι, θα μας αμφισβητήσετε κιόλας, κυριάκι, ορίστε. Καταθλιπτικές τάσεις, απώλεια προσανατολισμού, άνοια μέσης μορφής. Μα αυτή έχει μαλάκιση. Ε, τι λέμε τόσιο. Και διαλείψεις μνήμης κατά περιόδου. Μπράβο, εδώ είμαστε. Πού δηλαδή. Πέσαμε πάνω στην περίοδό της. Δηλαδή δεν θυμάται τίποτα. Ε, τώρα αυτό δεν είναι και αλήθεια. Θυμάται δηλαδή. Ναι, φυσικά και θυμάται. Και μπορεί να θυμηθεί που είναι το DVD. Ναι, μπορεί να θυμηθεί που είναι το DVD. Ε, πού είναι το κόλλον DVD. Ε, πού είναι το κόλλον DVD. Έλα! Έλα, μην κάνετε έτσι! Πώς να μην κάνω έτσι! Καταλαβαίνεις τι μου κάνετε εδώ! Καταλαβαίνω, πώς καταλαβαίνω! Πάει και το Άκη καμπά τώρα, ε! Μου πάνε όλα, ρε, καταστρέφομαι, σου λέω! Δεν γίνεται να αναβάλεις την εκπομπή! Τι να αναβάλω, ρε, μα είσαι καλά εδώ και να κυρωθεί από όλα τα μέσα! Όλοι αυτό περιμένουν! Το ντοκουμέντο! Το ντοκουμέντο! Ε, πού είναι το ντοκουμέντο! Έχουν μαζευτεί διαφημίσεις! Έχουν κλείσει συμφωνίες εκατομμυρίων. Δεν γίνεται η εκπομπή, πρέπει να γίνει. Και ας γίνει, είπα εγώ να μην γίνει. Και δεν πάει να γίνει στο κεφάλι μου θα γίνει. Πώς θα γίνει. Δεν μπορείς να πας εσύ εκεί στον δικό σου, σε αυτή την ΕΙΔΑ. Μυστική υπηρεσία είναι. Δεν βγάζεις τέτοιο υλικό κάθε μέρα από τη μέσα. Με χίλιες προφυλάξεις μου το έδωσε ο δικός μου. Να σε
δεν μπορώ να βρω σε δύο γάμι μέρες ώρες. Ωραία λοιπόν, έχεις δίκιο. Άστο καλύτερα. Τι άστο ρε. Ας μη γίνει. Τι να μη γίνει ρε η εκπομπή ρε. Δεν είναι δυνατόν, θα πούνε ότι συναλλάχθηκα. Θα πούνε ότι πληρώθηκα να μην μιλήσουν. Αλήθεια, γίνεσαι πληρώσουν δηλαδή. Αυτή καλέ. Α, αυτή. Και τότε εγώ τελείωσα σαν δημοσιογράφος. Έλα μωρέ και εσύ πως κάνεις έτσι. Τόσες δουλειές υπάρχουν εκεί πέρα. Θα βρεις καμιά άλλη. Τι της προκοπής. Όχι, όχι. Όχι, ότι δουλειές υπάρχουν. Ότο καθαριστής. Πότρο καθαριστής. Κασκαντέρ. Δαλικέρης. Πορνοστάρ. Κακαμπόι. Καμπόι. Πλέιμποι. Στα τρένα. Ο μπαμπάς ήταν στα τρένα. Ναι, αλλά όχι οδηγός. Σταθμάρχης. Μισό λεπτό. Μη. Όχι, αλήθεια. Σταθμάρχης ήταν. Ο τελευταίος σταθμάρχης της Κωτινίτσας. Ναι, γιατί μετά το κλείσανε το σταθμό. Δεν περνούσε πια τρένο από εκεί. Όχι, ο σταθμός δεν ήταν εκεί. Ορίστε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Εμείς μέναμε στο σταθμό. Από πάνω. Ένα ωραίο γλυκό σπιτάκι. Με κάτι ωραία κουρτινάκια στα παράθυρα. Τα θυμάμαι τα κουρτινάκια, κι όμως τα θυμάμαι. Και κάθε πρωί που ξυπνούσαμε, τραβούσαμε τις κουρτίνες και βλέπαμε κάτω, στις γραμμές. Τον κόσμο που περνούσε. Και από κάπου πέρα μακριά, ακουγότανε το τρένο. Και ο μπαμπάς εκεί, με τη στολή και τη σημαία. Και το τρένο ερχόταν, έφτανε στο σταθμό. Τα τρένα ερχόντουσαν πάντα στην ώρα τους τότε. Ώσπου μια μέρα... καθώς τράβηξα εγώ τα κουρτινάκια... δεν υπήρχε τίποτα εκεί κάτω. Ο σταθμός είχε φύγει από τις γραμμές. Και όλο το χωριό... έρπισε. Ορίστε. Έτσι λέγεται αυτό. Όταν το έδαφος κυλάει... και μαζί ό,τι βρίσκεται επάνω. Και η Σκοτεινίτσα έτσι έφυγε. Κύλησε ένα βράδυ, μακριά. Γι' αυτό και τον κλείσαν το σταθμό. Και μαζί όλοι οι επιβάτες που βρίσκονταν πάνω στην αποβάθρα. Και ο μπαμπάς με τη στολή και τη σημαία του γλιστρήσανε. Πάνω στο έδαφος που κύλαγε και φύγανε μακριά. Έτσι ήρθαμε εδώ στην Αθήνα! Αχ, σε παρακαλώ όμως, μη ρωτήσεις πού και πώς. Δεν θυμάμαι να σου πω. Αλλά καμιά φορά πάω στο σταθμό στο τρένο νερό και μου λένε ότι δεν υπάρχει τρένο για τη Σκοτεινίτσα. Ναι, και τα ταξί γι' αυτό τα παίρνω. Αλλά κανείς τους δεν ξέρει πού να με πάει. Όλο σπίτι με γυρίζουν και με αφήνουνε. Μου έχει πάρει και τα σημάδια η Μέρη για να τα βρίσκω. Αλλά το χωριό δεν μπορώ να το βρω. Πώς γίνεται αυτό. Έχω χάσει τα σημάδια. Γενικά τα έχεις χάσει. Όχι γενικά και τα περιόδους. Να, το λένε και τα χαρτιά που σου έχω δείξει. Τίποτα χάπια δεν τις έχουν δώσει. Πώς, τις δώσανε. Τα παίρνει. Πώς, άμα θυμάται. Αν πάρει ένα τέτοιο χάπι, βοηθάει στη μνήμη, μπορεί να θυμηθεί. Τα πάντα μπορεί να θυμηθεί, λαμπίκο. Πού τα έχετε τότε. Πού τα έχουμε τότε. Λαβρε Όλγα μου, σε ικετεύω, σε κλιμαρώ. Κάνε μια προσπάθεια, ρε πουλάκι μου, να θυμηθείς. Έλα να χαρείς. Εγώ βρε, που σου έσωσα και τη ζωή. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Άμα το λες αυτό εσύ ειδικά. Γιατί, επειδή έχω μια αμνησία εκεί πέρα, κάποια πράγματα δεν τα ξεχνάω ποτέ. Το DVD όμως ξέρεις που το έβαλες. Θα σε γελάσω. Βρε πας και το έχεις πετάξει κάπου και δεν θυμάσαι. Αποκλείεται γιατί γύρισα. Ναι. Ξάπλωσα. Ναι. Και όταν ξύπνησα, ναι.
Είπα σήμερα θα κρεμαστώ. Αφού αυτό σκεφτόμουν όλη μέρα. Και μόλις βρήκα την ευκαιρία, έβαλα μπροστά. Εκεί ήταν που με βρήκες εσύ. Που να μη σε έβρισκα την τρελά σου μέσα. Και μου σώσες τη ζωή. Τι θα κάνουμε τώρα. Μήπως θες να πιούμε το τσάι μας τώρα. Ε, δεν μας σχέσεις εσύ με το τσάι σου εδώ. Πιεγόμαστε, χανόμαστε. Πού είναι το γαμημένο! Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη λες το γαμημένο. Να το λέω, ρε! Να το λέω, ρε! Το γαμημένο, το γαμημένο, το γαμημένο, ο γαμημένο! Και αυτό το γαμημένο σπίτι γαμημένο είναι και η σκοτεινίτσα γαμημένη και όλα γαμημένα! Ρουμένη, μου φαίνεται ότι είπε και γαμότο. Και σκοτεινίτσα! Δεν είναι αυτό που είπες, τέλος πάντων! Καμινιέται, ρε! Καμινιέται! Και η σκοτεινίτσα και το τσάι του μουρούνις κι άλλα καμινιάζεις τόνος κι ανεσκύτως! Δηλαδή δεν θέλω να πιούμε ούτε τσάι! Δεν θέλω, ρε γαμώ το ποτηρητή μου, θέλω! Ωραία! Λοιπόν, θα πάω μέσα να κοιτάξω όλα. Κοίταξε και εσύ εδώ, πας και το βρούμε να ξεμπερδεύουμε με λάθος! Κοίτα, κοίτα τι έκανε, κοίτα τι έκανε! Πού είναι αυτό το γαμημένο, πού το έχετε βάλει! Ώστε γι' αυτό ήταν λοιπόν, ε! Γι' αυτό που σα συστήσω! Για να σου πω που έχω το DVD! Ναι, γι' αυτό. Πού το έχεις. Πολύ αργά για να σου πω! Άσε με! Θέλω να πεθάνω! Θέλω να τυνάξω τα μυαλά μου στον αέρα! Τα μάτια μου να βγουνε! Τα ντερά μου να χυρούνε! Κοκοράτσια τα κάνουνε! Σταμάτα ηλικιακά! Να ξεβρωμίσει ο τόπος και μια καινούργια μέρα να λάμψει για τη χώρα και την δημοκρατία! Όχι! Μη! Όχι αυτή! Πάρε εμένα! Εμένα καλύτερα! Άρε, Όλγα! Άρε, Όλγα! Τώρα ήταν ανάγκη να τον χτυπήσεις εκεί! Γιατί? Μη φοβάσαι! Τι θέλεις κι εσύ τώρα, ε! Δεν στο να χρηστέψαμε! Είσαι πρόστιχη! Εσύ λυσάρα μου! Τι είπες, παιδί μου! Τιμίδες, αμέσως. Όχι, παρεμένα καλύτερα. Την είδες. Εγώ για να σε σώσω πρέ το έκανα. Ρε, τι να σώσεις, τι να σώσεις. Σε είχα δει από πριν εγώ πως το κοίταζες. Ετοιμήσουνα, όπως τότε, με το Χριστάκι. Ο Χριστά. Να αφήσεις ήσυχο το Χριστάκι στην ησυχία του. Ποιος είναι αυτό. Τι. Ο Χριστάκης ποιος είναι. Τώρα μέσα σε όλο αυτό το καυγά, εσένα πως θα ξεπείραξε. Ω, παιδί μου, λέω πως θυμάται το Χριστάκι μας και θυμηθήκε τίποτα άλλο. Έτσι είναι αυτή, εκτός από διαλύψεις παθαίνει και κλάμψεις. Καμιά έκλαμψης για το DVD. Καμιά έκλαμψης για το DVD, μήπως. Όλγα. Τώρα έχω έκλαμψη για το Χριστάκι. Τώρα έχει έκλαμψη για το Χριστάκι. Λέμε όμως εμείς τώρα για τον DVD. Θα τη έρθει βρε και για τον DVD. Μα ποιο DVD. Άστο ρε, χέστο ρε, χέστο! Α, ωραία. Να σου πω, να φέρω το τσάι μας τώρα. Και μην λες χέστο! Καλά, δεν λέω χέστο. Φέρτο το γάμι. Μένει. Φέρτα τη Γιώργη να βουλισάξατε. Ωραία. Και βάλε και λίγη κανέλα. Κανέλα. Α, ναι. Λίγη κανέλα. Μα βάζετε μέσα στο τσάι κανέλα. Θα βάζουμε λίγη κανέλα. Στο ριζόγαλο βάζουμε την κανέλα. Α, όχι. Εμείς βάζουμε και στο τσάι λίγη κανέλα. Εγώ τη συγχαίρω με την κανέλα. Καλάντια, και δεν το λες τόση ώρα που κάνεις ότι βιάζεσαι κιόλα. Έλα, κανέλα, λίγο να σε παρακαλώ. Εντάξει, μωρέ, πάω. Πάω.
τηλέφωνο είναι, τελείωστο σου! Ναι! Ναι! Α, εσείς είστε... Ναι, συγγνώμη. Ναι, τη βρήκα. Ναι, τη βρήκα. Το έχει αυτή όντως. Μόνο που ακούστε καλά, δεν θυμάται που το έχει βάλει. Έχει μια μορφή άνοιας. Μάλιστα, άνοιας. Μαλάκινση. Και παθαίνει μαλάκινση. Διάλειψη παθαίνει, τέτοιο, κατά περιόδους λέει, διαλείψεις. Και τώρα έχουμε πέσει σε μια τέτοια απερίοδο της μαλάκινσής της, της διάλειψής της. Δεν είναι όχι μόνη της, είναι με την αδερφή της που ζει. Αλλά ούτε και αυτή νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει, δεν είναι ούτε και αυτή πολύ καλά. Γιατί έχω εγώ αεροφαγία. Περιμένετε λίγο. Κυρία... Μέρη μου! Πώς σας λένε τέλος πάντων. Έχετε υπόψη εσείς πότε της περνάει της αδερφής σας αυτό το πράγμα. Ποια, η αεροφαγία. Η αμνησία! Ποιο έχει αμνησία. Είναι πολύ σοβαρή περίπτωση. Αφού για να φανταστείτε, μέσα στο τσάι βάζουμε κανέλα. Πάντως... Περιμένετε. Ναι. Γι' αυτό που με ρωτήσατε πιο πριν. Ναι. Επειδή είπατε ότι δεν είμαι σε θέση να βοηθήσω. Όχι, κυρία, τέτοια. Όχι. Και επειδή άφησατε να υπονοηθεί ότι δεν είμαι και εντελώς στα καλά μου. Δεν το εννοούσα έτσι. Θα σας πω, κύριε Παυτέ μου. Πέστε με. Περιμένετε. Ποια είπαμε ήταν η ερώτηση. Πότε της περνάει η κολόμνηση. Και μιλάτε κολό! Εντάξει, δεν λέω. Δεν λέω πολλά. Λοιπόν, την τελευταία φορά που η Όλγα έβαλε να μαγειρέψει, ξέρεις πότε θυμήθηκε να κλείσει την κουζίνα. Πότε. Όταν άκουσε το σφύριγμα, ξέρεις το χαρακτηριστικό. Τη πυροσβεστική. Όχι, βρε, τη κουζίνα. Σαν πόσες ώρες να πέρασαν, δηλαδή. Δεν πέρασανε και μέρες, Αυτό είναι. Άμα συμβεί κάτι. Πού να τη το θυμίζει. Το θυμάται. Γεια σου. Χρειάζεται μια υπενθύμηση. Για να της έρθει η θύμηση. Θα περιμένω εδώ. Θα περιμένω εδώ. Ναι, σε εσάς μιλώ. Θα περιμένω εδώ, λέω. Και θα θυμηθεί. Δεν ξέρω σε πόση ώρα. Θα θυμηθεί όμως. Θα την κάνω εγώ να θυμηθεί. Ξέρετε, χρειάζεται, λέει, ένα ερέθισμα. Κάτι να την ταρακουνήσει. Προς Θεού, όχι ο Τζόνι. Σας παρακαλώ, όχι ο Τζόνι. Εγώ σας λέω, θα το φέρω σε πέρας εγώ. Δώστε μου εμένα την ευκαιρία. Θα το τακτοποιήσω εγώ. Βεβαίως, ναι. Θα επιστρέψω εγώ το τηλεφώνημα. Ναι. Ευχαριστώ. Γεια σας. Έτοιμα. Φέρτα, τελειώνουμε. Αλήθεια. Ποιος είναι αυτός ο Τζόνι. Καλύτερα να μην μάθεις. Καλύτερα για όλους μας, δηλαδή. Ωραία. Έλα, πιέσαι το τσάι σου τώρα. Ευχαριστώ. Σ' αρέσει? Εντάξει. Να σου πω, γιατί συγχαίρεσαι την κανένα. Έχω αλλεργία. Ωραίο είναι όμως. Αλήθεια είναι πολύ ωραίο. Τι έχετε βάλει τελικά μέσα? Κανέλα. Κοίτα,
Δεν κάνει.
Τα τσακίδια, μάνα μου, είναι πολύ μακριά. Πολύ, πολύ μακριά, μάνα μου. Πολύ, πολύ μακριά. Μη μου τα πρίζεις, Τεσσερα Μέρη! Όχι, μη λες, μη μου τα πρρρρ. Καλά δεν λέω πρρρρ. Πρρρρ, καμιόχα έτσι, να ξέρεις. Όλγα, Όλγα. Το DVD, το DVD. Τι το κάνεις. Ποιος είπαμε ότι είσαι παλικάρι μου. Κυρία τέτοια. Άκη μου. Μέσα στην τουαλέτα που πήγα. Ναι, εντάξει, όλα καλά. Βρήκα αυτό. Μπράβο, μπράβο. Αχ, πού το βρήκες. Μέσα στο ντουλαπάκι του φαρμακείου σας, στην τουαλέτα. Ποιος έβαλε εκεί. Μήπως κυρία Μέρη, αυτό είναι το κουτί με τα χάπια που της έδωσα για τη μηνύμη οι γιατροί. Περίμενε, μήπως... περίμενε να σου πω. Έχουνε μήπως πάνω κανένα ελεφαντάκι για δες. Έχουνε. Μπράβο, αυτά είναι μνήμη ελέφαντα, αυτά είναι. Δώστης τώρα ένα χωρίς πολλά πολλά. Α, μήπως καθόλου μέσα πήρε το μάτι σου κανένα ζευγάρι που το φλάκια με ελεφαντάκια. Χέσε τις παντόφλες και τα ελεφαντάκα και δώσ' τις γάμω το ένα τώρα, μπας και τελειώνουμε και προλάβουμε. Τι να προλάβουμε. Έρχεται τον Τζόνο βιαστικός. Α, αυτός που πρώτα ρωτάει και μετά βαράει. Το ανάποδο. Καλά, πω πω, νεύρα που έρθεις, έλα. Γρήγορα. Έλα όλα πάρε κι άλλο. Έρχεται ο Τζόνι που πλακώνει. Μα πάρε λες, ε. Πάρε, πάρε. Αριχτό. Ψάχνετε κάτι, κυρία Μέρη. Κοίτα, κάτι ψάχνω. Αλλά δεν το βρήκα ακόμη. Θα ξαναπροσπαθήσω. Ξεκόλα. Ξεκόλα. Mm. Λοιπόν. Άκη μου. Σου έρχεται τίποτα. Σαν δύναμο σου, δηλαδή. Λέω ρε παιδί μου, λέω ρε παιδί μου, καμιά ανάμνηση. Αυτό που μας ενδιαφέρει, ε! Ναι, για το DVD. Θυμάσαι το DVD. Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Έτσι μου έρχονται όλα ανακατεμένα. Ανακατεμένα, ανακατεμένα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Ανακατεμένα. Ναι, θα φτάσουμε όμως και εκεί, ε! Ναι. Μάλιστα, για λέγε λοιπόν. Λοιπόν, θυμάμαι τότε που είχε έρθει στο σπίτι ο Χριστάκης. Χριστάκης. Ναι, θα είναι τώρα 10-15 χρόνια. Κάτσε ρε παιδί, πολύ πίσω δεν πήγαμε. Εφού αυτό μου θε. Και το DVD. Θα φτάσουμε και εκεί. Πότε, άμα αρχίσουμε έτσι από το περασμένο αιώνα, εσύ όπου να είμαι θα μας πεις και για τον Τρικούπη εδώ πέρα. Ποιο Τρικούπη. Κάτσε να δεις. Ρε Μερή, ναι. Πώς το λένε αυτό μωρέ που βάζουμε στις αλάτες.
Μπράβο! Αυτός με τις ελιές ήτανε! Ο Σιμίτης! Ήρθε στο σπίτι! Ήρθε εδώ στο σπίτι ο Σιμίτης, μας στο σπίτι μας! Όχι ο Τρικούτς! Βρέκ μου, δεν έχεις δίνεις για αυτήνεις κανένα χάπι! Δεν έχω ανάγκη εγώ να πιω χάπι! Εγώ δεν είχα εισπνεύσει πολύ! Κόφτο είπαμε, ρε! Γιατί, για να μην μάθει ο Άκης! Άλλο ήθελα εγώ να μάθω! Με τι ήθελες εσύ να μάθεις! Τώρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, έχω γίνει και μπουσκεμα. Θες και εσύ ένα χαπιάκι μου. Μήπως είχες εισπνεύσει κι εσύ. Ναι. Άσε με ρε παιδί μου κι εσύ. Λοιπόν, είχε έρθει στο σπίτι ο Τρικούπης. Όχι, ο Σιμίτης. Όχι, ο Χριστάκης. Αυτός, ήρθε αυτός ο Χριστάκης. Ποιος είναι ρε πουλί μου αυτός ο Χριστάκης. Καλά, εσύ τώρα καίγεσαι να μάθεις ποιος είναι ο Χριστάκης. Ναι, ήρθε ή δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Γιατί δεν ήρθε. Κι όμως ήρθε. Εντάξει. Ωραία. Έτσι για να ξέρεις κι εσύ, ο Χριστάκης ήτανε το αγόρι της μέρης τότε. Και ήρθε εδώ στο σπίτι μας ο Χριστάκης. Το Χριστάκι μου μέσα. Α, να μην μιλάς έτσι για το Χριστάκι. Γιατί, επειδή ήταν το αγόρι σου. Όχι, δεν ήταν το αγόρι μου. Κι όμως ήταν. Με εκβίασε. Μου έλεγε ότι θα με παρατήσει μόνη μου εδώ πέρα. Όχι, ρε, εγώ έτσι τα έλεγα αυτά. Έτσι τα έλεγα για να κάθεσαι πρόνοιμα να με ακούσει. Δεν μ' άκουγε όταν της έλεγα να κάτσει πρόνοιμα, κατάλαβε. Τι λες. Μου λέγει ότι έχει βρει τον άντρα των ονείρων της και θα με παρατήσει εδώ μόνη μου. Όχι, ρε, εγώ έτσι τα έλεγα αυτά. Έτσι τα έλεγα. Ναι. Ξέρεις όμως εγώ ότι εκείνο το απόγευμα. Ναι, τι. Το σαγείρεψα. Ναι. Το Χριστάκι. Ναι. Πήγε μέσα. Όμορφος, σαν μεγαλέξανδρος. Το βουκεφάλα που τον πάρκαρε. Ορίστε. Λέω ρε γαμό το, πες τα πιο γρήγορα πουλάκι μου να τελειώνουμε. Έλα, νόμιζα ότι μόνο τζόνι πιάζει. Μα γι' αυτό γαμό το πρέπει να μοιραστούμε κι εμείς. Ναι, αλλά κι εγώ κάνω την εξομολόγηση μου τώρα. Ναι, Άκη, σταμάτα γιατί κάτι σοβαρό συμβαίνει από εσά. Σοβαρό τη μαλάκιση μου μέσα! Έχεις και εσύ μαλάκιση. Θα πάθω. Έστε με κι εσύ. Λοιπόν, ήρθε στο σπίτι ο Χριστάκης. Ναι. Και από ό,τι όλοι καταλάβαμε, το κάνατε με αυτόν τον Χριστάκη. Ναι. Πώς ήταν τουλάχιστον, παιδί, ήταν καλός, ας πούμε. Θα πω, τι λέω κι εγώ. Για να αποδείξω στη Μέρη πόσο σκάρτος και υποκριτής ήταν. Ο Χριστάκης. Ναι, Μέρη μου. Και γιατί βρε δεν μου το πες ποτέ. Γιατί... γιατί ντρεπόμουν, φοβόμουν, ύστερα... Και ύστερα τι. Ύστερα το ξέχασα. Αφού με ξέρεις. Απόψε το θυμήθηκες, τώρα σου ήρθε. Με τόσα χάπια που μου έδωσες. Αχ, βρε Όλγα μου, αχ, βρε Όλγα μου. Θα με συγχωρέσεις τώρα που στο εξομολογήθηκα. Βρε, που το πίστεψες ότι εγώ θα σ' αφήνω ποτέ μου, βρε. Όχι, Μέρη μου. Βρε την αδελφή μου, βρε. Βρε την αδελφούλα. Δηλαδή, μου κρατάς κακία, δε Μέρη μου. Όχι, παιδί μου, δεν σου κρατάω, αδελφή μου, καλή μου αδελφή. Δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι. Αχ, Μέρη μου, ένα μεγάλο βάρος μου φύγε τώρα από πάνω μου. Εγώ να δεις τι βάρος έχω μέσα μου και πρέπει να στο εξομολογηθώ. Με το δικό μου βάρος δεν μπορείς, κάτι θα γίνει. Διακόπτης εσύ, Άκη. Η εξομολόγηση είναι μυστήριο. Να κάνουμε τότε κανένα ευχέλιο, καμιά αρτοκλασία. Για πες, ναι, Μέρη. Βρε, εγώ έτσι τα έλεγα αυτά για να κάθεσαι πρόνοιμα, βρε, να με ακούς. Έτσι τα έλεγες, Μέρη μου. Ναι. Και Χριστάκης. Δεν υπήρξε ποτέ. Δεν υπήρξε, Μέρη μου. Όχι, βρε, έτσι σου έλεγα γι' αυτό. Τον είχα φανταστεί. Τον είχες φανταστεί, Μέρη μου. Ναι, αγάπη μου, ναι. Αχ, Μέρη μου, αδελφούλα μου, γλυκιά. Ποτέ. Ποτέ δεν θα σ' αφήσω εγώ, Μαρκούς. Ποτέ. Και τούτε εγώ. Με ποιο πηδήθηκα. Με το Σιμίτη. Με το Σιμίτη. Πολύ βιαστικό! Πάμε.
τους να έρθουν μέσα. Μα. Τι! Μα. Δεν είπα μα. Είπες μα. Μα. Να το. Εννοούσα, δεν το είπα. Μου φάνηκε ότι είπες. Τι είπα δηλαδή. Μα. 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 Να. Μα. Να. Να. Πάω μέσα να τους πω. Τράβα, αλλιώς θα πάω εγώ. Όχι, τζόνια σου. Οι γυναίκες αυτές δεν είναι στα καλά τους. Ούτε και εγώ. Ναι, θέλω να πω ότι η περίπτωσή τους χρειάζεται μια ειδική συμπεριφορά. Τι, δεν έχω εγώ καλή συμπεριφορά, ρε. Πώς βέβαια, δεν λέω. Εγώ έχω πάει και σε δεξίωση στο Μέγαρο, ρε. Ναι, αλλά και εκεί πλάκωσαν καρσόνι στο τέλος, ρε. Μου είπε μα, ρε. Εντάξει, αν τις πλακώσω και αυτό. Όχι, 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 άκουσε με, Τζόνι. Το πολύ πολύ, αν τις απειλήσεις, ρε. Εμένα δεν μ' αρέσουν, ρε, αυτά τα μέσα. Ούτε και εμένα. Καλύτερα να τις πλακώσω. Όχι, σου λέω πρέπει να περιμένουμε πρώτα, αν μας πει τι έχει κάνει το DVD. Και τι έχει μέσα τέλος πάντων αυτό το DVD, ρε, εκεί. Είναι ντοκουμέντο. Τσόντα. Όχι, ρε, τι τσόντα, ρε, μα για ποιον με περνάς, ρε, για το Καρουφαλόπουλο. Ε, πώς, ρε, την προηγούμενη φορά δεν είχες κάνει αυτό τον, γενικό γραμματέα με την ιδιαίτερα του. Εντάξει, ρε, Τζονάκο, αυτό ήταν για να δείξουμε τη διαφθορά στους κύκλους τους πολιτιστικούς. Έτσι, ναι. Έτσι, βέβαια. Τη διαφθορά, ναι. Τη διαφθορά, βέβαια. Γιατί εγώ ένα κόλλο είδα μόνο. Εντάξει, ρε. Αναπόφευκτα είναι αυτά. Τι αναπόφευκτα, ρε, Άκη. Κάτι και ρε, παιδί μου, να βάλετε την κάμερα έτσι λίγο πιο. Ξέρεις, λίγο πιο. Έλα, ρε, Τζονάκο, μην είσαι τόσο σεμνότυπος, ρε. Όχι, ρε. Αλλά ο κόλλος που είδαμε ήταν του γραμματέα, ρε, κάποτε. Γι' αυτό, ε. Τέλος πάντων, τι έχει μέσα αυτό το βίντεο. Έπιασα κάποιον πιο μεγάλο. Υφυπουργό. Πιο μεγάλο. Υπουργό. Το πιο μεγάλο. Τον παιδείας πολιτισμού, αθλητισμού, νεολαίας, θρησκευμάτων και διαβίου μάθησης. Όχι, ρε. Όχι, γιατί αυτού το Υπουργείο έχει το μεγάλο το όνομα. Πιο μεγάλο. Επάσα πιο μεγάλο, ρε, Άκη, τον Κοντζίλα έπιασες. Ζωνάκο, τον Υπουργό, ρε. Αμήνης. Έλα, ρε. Άμε. Λοιπόν, εγώ για αυτόν τον άνθρωπο δεν θα το πίστευα ποτέ. Κι όμως. Φάτσα ή κόλλο κι αυτός. Φάτσα, φάτσα. Κόλλο, φάτσα. Και τι κάνει. Τα πιάνει. Πώς τα πιάνει δηλαδή. Ρε Τζονάκο, την ξέρεις την απόφαση της κυβερνήσεως για δωρεάν διανομή προφυλακτικών σε όλα τα καψιμή του στρατού, ναι. Τι. Καπότε στους φανταρούς. Ναι, ρε, εσύ. Πριν βγει ο φανταρός, έτσι αγριεμένος καθώς είναι από την κλεισούρα, περνάει από το καψιμί, του δίνουν δωρεάν το πακετάκι του και πάει έξω ξεσχιστή με ασφάλεια. Ολόκληρο πρόγραμμα. Εθνική άμυνα στο AIDS. Διαμέσω τη καπότα. Μπράβο, ελληνικό στρατό. Μιλάμε για μεγάλη δαπάνη. Τζόνι, εκατομμύρια. Και ποιο τα δίνει αυτά. Και ποιο τα δίνει, ρε. Το κράτο τα δίνει. Το θέμα είναι ποιο τα παίρνει αυτά. Κάτσε, ρε. Εμεί, δηλαδή, ένα παιδικό. Εκτό από το καναλί. Δεν έχει και τι καπότε τη Double Sex. Και αυτέ. Και άλλα πολλά. Γιατί έπαιρνε αυτό την προμήθεια. Γιατί τη δώσανε, Τζονάκο, στι Triple Sex. Σιλά, ρε, παιδί μου. Και εμεί τι κάνουμε, ρε. Ακι μπρίκα κολλάμε. Τον έπιασα όμως εγώ, τον έπιασα τον κύριο Υπουργό στο βιντεάκι να τα πιάνει μάτσο τα ευρωπουλάκια μέσα σε κούτες triple sex. Μήπως ήταν πάνες. Πάνες. Λέω μήπως ήταν μέσα σε κούτες από πάνες. Όχι ρε, τι πάνες. Λέω. Τι λένε σου λέω, κούτες καπότων triple sex. Τι πάνες. Κι έτσι και παιχτεί απόψε το βίντεο αύριο ο κύριος Υπουργός Αμήνης στα σπίτι του. Έτσι μπράβο, ναι. Τι το έχουμε ρε κοτσάμ κανάλι, να μας παίρνουν τις δουλειές οι άλλοι. Να τις παίρνουν Τζόνι, αλλά να τις παίρνουν καθαρά και τίμια. Να τις παίρνουν Τζόνι, αλλά να τις παίρνουν με την αξία τους. Και φυσικά, άμα θέλουνε να φτιάξουνε και αυτοί δικό τους καθαλί, ναι. Άμα θέλουνε να αγοράσουνε δικό τους αδιαφωτικό σταθμό. Να κάνουν κάτι κάτω σε εφημερίδα. Μια ποδοσφαιρική ομάδα, βρε, έστω. Υπουργός, κύριε, Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Πού πας, κύριε Υπουργέ. Δεν θα γίνουμε ποτέ Ευρωπαϊκοί. Τελείωσε. Τελείωσε, Τζονάκο. Να λέμε τώρα για εξυγχρονισμούς και αξιοκρατίες. Αξιοκρατίες. Ποια αξιοκρατία, μωρέ. Από εδώ οι Double Sex, που είναι και οι καλύτερες δηλαδή, πώς να το κάνουμε, και βλέπεις. Και έχουν και φουσκίτσες. Τι έχουν. Φουσκίτσες. Τι φουσκίτσες. Φουσκίτσες, φουσκίτσες. Μικρές χρωματιστές φουσκίτσες. Α, φουσκίτσες. Λοιπόν, εγώ έχω ξετρελαδεί με τις φουσκίτσες. Δηλαδή, όχι εγώ, ρε. Αλλά τώρα τελευταία, βγαίνω με μια παντρεμένη. Έχει ξετρελαδεί με τις φουσκίτσες. Ωραία. Ο μαλάκας ο άντρας της, ξέρεις τι χρησιμοποιεί. Τι. Τις triple sex. Το μαλάκα. Τζόνι μου, μου λέει, με τις triple
μόλις έξω. Μπήκε κανείς, βγήκε κανείς. Τίποτα δεν καταλαβαίνω. Έτσι μου λέει ρε. Ενώ με τις φουσκίτσες της double sex. Βρήκε τη χαρά της η γυναίκα ρε. Πού το συζητάς τώρα. Άρε κυβέρνησης πουλημένη. Ακούρε να τα παίρνουν με τις κούτες. Γύφτη παιδί μου, γύφτου λες. Και σε κούτες από πάνες. Άντε πάλι με τις πάνες. Τι έχεις πάθει παιδί με τις πάνες. Σου λέω δεν ήταν πάνες. Ξεκόλα. Πάνες. Δεν ήταν πάμπερς. Με τα πάμπερς, εμένα κάτι μου θυμίζει. Βρε καλώστε. Συγγνώμη, γιατί ντύθηκατε καρναβάλι της Πάτρας. Αφού θα ερχότανε, κύριε Τζάνι. Εσύ όλα τα θυμάσαι, πουλάκι μου, όλα τα πάντα. Εκτός από το DVD. Θα φτάσουμε και εκεί. Πότε, πότε, όταν τελειώσει η εκπομπή. Τι ώρα είπαμε είναι η εκπομπή. Τα μεσάνυχτα ακριβώς είπαμε είναι η εκπομπή. Ού, έχουμε ακόμα ώρα. Oh! Oh! Εσείς υποθέτω είστε κύριος Τζόνι, ε. Κι εγώ. Εσείς τι λέτε, έχουμε λίγη ώρα για τσάι. Τίποτα για να φάει, δεν έχει. Κάτι θα βρεθεί στο ψυγείο. Πάω εδώ. Κουμπάρι καλά ρε, εσύ δεν μου είπες ότι τα άτομα χρειάζονται ειδική μεταχείριση. Τζον, υποτίθεται ότι πρέπει να τις απειλήσεις. Όχι. Τώρα θα πάω να πάω. Αξίζω και εγώ ειδική μεταχείριση. Τώρα βρήκες, ρε. Κατάρρευση από αμνησία, ξαφνικά μας έχει πάθει υπερμνησία. Αχ, έτσι είναι αυτά τα χαρτιά, πλάκι μου. Μην ξεχνάς, τις δώσαμε και overdose. Ναι. Ναι, αλλά από το DVD τίποτα, κανένα νεότερο. Πλάκι μου, μπλάνκο. Λες και μου έχουν βάλει μπλάνκο σε εκείνο το σημείο. Τι κάνουμε τώρα. Θα περιμένουμε να τις έρθει. Εν τω μεταξύ, εγώ ό,τι θυμάμαι το λέω. Ναι, ό,τι θυμάσαι. Κατάλαβα. Ιστορίες με το Χριστάκι. Βάζε πάλι. Αφού είπαμε Χριστάκης, δεν υπάρχει. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό, Άκη μου, ναι. Μήπως δεν το έχεις καταλάβει. Έχω καταλάβει. Πολύ μεγάλη ανακούφιση αυτό. Μπράβο, άντρα. Μη λέμε τα ίδια και τα ίδια, γιατί κουράζομαι κι εγώ να εξηγώ συνέχεια. Τζόνι, για κοίτα και εκεί μέσα, ρε παιδί μου, πας και βρεις τίποτα εσύ. Βρήκα. Τι ρε. Σαλάμι. Είναι γεμάτο σαλάμι από το ψυγείο. Παίρνω κανένα σαλάμι που και που. Αρέσει στην Όλγα. Εσένα δεν σ' αρέσει το σαλάμι, Άκη μου. Όχι. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Εντάξει, άντε, άντε, βρε παιδιά. Ας μην το κάνουμε θέμα τώρα αυτό, αυτό να το πεις που πάτησε τις αγριοφωνάρες. Ναι, αλλά αφού δεν του αρέσει το σαλάμι. Και εμένα μου αρέσει το σαλάμι. Τι θα γίνει δηλαδή τώρα, να με πιάσει και εμένα εστερία. Ναι, αλλά αυτό σαν αλλεργικό στο σαλάμι. Και στο σαλάμι. Ναι, και στο σαλάμι. Κοιτάξτε. Τώρα γιατί μου φωνάζεις. Μα εσύ το ξεκίνησες αυτό. Εγώ καλεωάκι. Κοιτάξτε. Και εσύ βράκι το παρατράβηξες εκεί πέρα για ένα παλιό σάλαμο να πούμε. Και πολλές αλλεργίες, ρε παιδί. Πολλές αλλεργίες. Δηλαδή, με την περίπτωσή μου ή με την περίπτωσή σου. Αλλά ξέρω ρε μα, ξέρω τι σου χρειάζεται εσένα. Τι μου χρειάζεται εμένα. Σοκ! Να συνέλθεις. Μπράβο. Αυτό είναι. Σοκ! Ή να συνέλθεις ή να κόψεις το δούλεμα εδώ μέσα. Ναι. Ή να συνέλθω να κόψω το δούλεμα εδώ μέσα. Εγώ έχω διαβάσει κάπου αυτό. Η μνήμη επανέρχεται, λέει, ύστερα από ένα ισχυρό σοκ. Α, κι εγώ το έχω διαβάσει αυτό, ναι, αλλά δεν θυμάμαι πού. Τζονί! Καλά, τώρα θα δεις τα πάτης εσύ. Κοίτα, θα τα ξεράσεις όλα. Κοίτα, θα σου βγουν τα μάτια έξω. Θα σου πεταχτούν τα μυαλά στην άσφαλτο. Συγγνώμη, τώρα εσύ την άσφαλτο, εδώ πέρα, πού την είδες. Ρε, δεν μιλάνε έτσι όταν τρώει ο άλλος. Μα τους είπε ηγετικότητα γιατί δεν του αρέσει το σαλάμι. Τζονάκο! Ξέρεις βρε Τζονάκο, τι λέει η φίλη μας η Όλγα για σένα, αυτό. Τι. Λέει ότι έχεις πολύ 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 μικρό κρανίο. Ωραία.
διάβολο. Έτσι είπε το Αλτσάιμερ. Όχι, 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 όλα είπε, είπε, για, 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 για. Τη Ζαχάρα. Και. Κρανίου τόπος εκεί πέρα, αυτό είπε. Έχετε πάει ποτέ στη Ζαχάρα, κύριε Τζόνι. Ε, δεν έχω πάει Αμερική. Αλλά όποιος λέει ότι έχω μικρό κρανίο, θα του συντρίψω το κρανίο! Όμως έτσι είναι! Τι έτσι είναι, ρε, δεν καταλαβαίνω! Ναι, έτσι το αφήνω! Όχι! Δεν το είπε! Όχι, όχι, η Όλγα είπε για, 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 για το ονάμπτε! Και? Για τη σκηνή με το κρανίο, αυτό είπε. Η σκηνή στο μπαλκόνι και τα αρέστα. Λοιπόν, κυριακή. Τι, εγώ τι, 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 όχι εσύ, τι, 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 τι. Όχι εσύ τι, πριν λίγο θα δεν μου λέγες για αυτό το κοντό ότι έχει μικρό κρανίο και χαμηλό δείχνει νοημοσύνης. Ώστε... Έτσι, ε! Βέβαια! Μικρό κρανίο κοντός, και χαμηλό δείχνει νοημοσύνης. Αλλά, μικρό κρανίο. Ναι. Με τον Ακώ, μίλησες. Ε, μαλάκα, συνέλθε, ρε. Εσύ, άντρε, πώς θα συνέλθεις τώρα. Να σου εξηγήσω, ρε. Να σου εξηγήσω εγώ τώρα, ρε. Το ξέρετε ότι το κρανίο του Τζόνι μετρήθηκε και βρέθηκε μεγαλύτερο από αυτό του Μπραντ Πιτ και μάλλον λίγο μικρότερο από αυτό του Μαύρου Πιτ. Ναι, Μερίνε, ο Μπραντ Πιτ είναι αυτός που κάνει το Μεγαλέξανδρο. Ναι, Όλγα μου, αυτός είναι νομίζω. Α, σαν το Χριστάκι ήτανε. Ο Χριστάκης ποιος είναι? Ρε εσύ. Το έχω μεγάλη απορία κι εγώ αυτό. Ναι, ναι. Καλά εσύ. Ευκαιρία να ξεφύγεις. Δεν είναι αυτή είναι για το κρανίο σου. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Όχι. Όχι, σε παρακαλώ. Εγώ δεν για το DVD είπα. Τι δηλαδή? Ότι σπάω το κρανίο μου να δω τι το έκανα. Γιατί το έκανες, ρε. Σε δουλεύει γαμώτο, μα δεν το βλέπεις ότι σε δουλεύει τόση ώρα. Έλα, φάτινε! Το πιστόλι μου, ρε! Πού σκατάγω το πιστόλι μου, ρε! Α, κακό πράγμα η εφημερίδα Τζόνι! Καλά, εντάξει, κι εγώ το παθαίνω καμιά φορά, το ομολογώ. Πού σκατάγω το πιστόλι μου, ρε! Φαράζει αυτό που φουσκώνει στην τσέπη σου, τι είναι. Τι εννοείς πάλι? Αυτό που φουσκώνει, ρε, λέω, τι είναι. Εννοείς τίποτα βρώμικο? Όχι, ρε, Τζονάκο, αυτό που φουσκώνει. Τι λέει, ρε, δημοσιογραφή της Καλιάτσοτας? Αυτό που φουσκώνει, λέω. Εντάξει, ρε, πήρε ένα και για το σπίτι. Να πάρεις, αγόρι. Τι είπα εγώ να μην πάρεις. Αλλά μη σάπνει πια με αυτά τα σαλάμια, γαμώτο, για άλλη δουλειά ήρθες εδώ πέρα. Αν την πλακώσω, αν την απειλήσω. Αν την απειλήσω. Καλά, ρε, μετά αυτό. Νάγιο! Όχι! Όχι, όχι! Πάρε εμένα! Εμένα καλύτερα! Συγγνώμη. Τζονάκο, πρόσεξε, θα σε χτυπήσει αυτή. Αυτή, ρε, αυτά μου πλάσει τα βαμπά! Αχ, ακριβά μου! Εγώ σε προειδοποιήσω. Και μη λες παπάρια! Μα δεν είπα! Ναι, αλλά τα έπιασες. Θα τη σκοτώσω, ρε. Απεθάνε, ρε! Να που είχαμε και πιστόλι και εσύ ψαχνώσουν ατζάβα. Τη χρειαζόμαστε ζωντανή. Γιατί, ρε, για να μας βοράει με το βράδυ τα παλάκια. Μπορεί να θυμηθεί, ρε, έστω και την τελευταία στιγμή. Αυτή την τελευταία στιγμή. Το δώστε μια ευκαιρία ακόμη. Ε, ρε, αλλά τι να την κάνει, ρε. Να μας πει. Να μας πει, μωρέ, το Αλτσχάιμερ. Κι όμως. Ναι. Θυμάμαι τότε που ο μπαμπάς ήταν σταθμάρχης στη Σκοτεινίτσα. Να πυροβολήσω τώρα. Κάτσε να δούμε. Πού το πάει? Να το πάει μόνο το δρομοκαϊδιό. Δεν ξέρεις, καμιά φορά η μνήμη είναι περίεργο πράγμα. Το ένα φέρνει το άλλο. Μπορεί να βγει κάπου. Στην εποχή του Τρικούπη. Μέχρι σημεί τι θυμάται. Αυτό το καλύψαμε. Στον Κούλι πρέπει να φτάσουμε. Και τώρα πού βρισκόμαστε? Δεκαετία του 70-80 εκεί πέρα. Τότε ήταν σταθμάρχης ο μπαμπάς. Και σε μέσα. Δεν προλαβαίνουμε. Ο Παπαδόπουλος. Αυτός ήταν τότε. Αυτός μα με το πουλί. Α, η Χούντα μόνο μας έλειψε απόψε. Εντάξει, ρε, και τι έγινε? Α, τα τρένα ερχόντουσαν πάντα στην ώρα του στάδιου. Εμένα θα μου πεις, τα πάντα δούλευαν ρολόι τότε. Κάτσε, ρε, μεγάλη, εσύ δεν είχες γεννηθεί ακόμη τότε. Έχω κάνει και στη Χρυσή Αυγή, εγώ, ρε, και ξέρω. Και σε εποχές δύσκολες.
βολές. Όχι τώρα που μου πήγανε στη βολή και μου γίνανε κυρίες. Δεν θα το φανταζόμουν ποτέ αυτό το πράγμα για σένα. Ναι ρε, ήμουν υπεύθυνος στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Άντε ρε, τι έκανες εσύ εκεί πέρα. Βάραγα όσες δεν τους άρεσαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αλλά να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή τα είδα τα διέξοδα. Και έφυγα. Πάλι καλά. Έγινα σοσιαλιστής. Πήγα στην Καφριανή την εφημερίδα. Και εκεί στα πολιτιστικά πάλι. Ναι, άμε. Αλλά εκεί βάραγα όσους δεν τους άρεσε η Καρμίνα. Ποια είναι αυτή. Η Μπουράνα, ρε. Και μεγάλη τραγουδίστρια. Κάτσε να δούμε αν θυμίζει τίποτα η φίλη μας η Όλγα από εδώ. Μίχρη. Ορίστε. Η Μίχρη. Έμπαινε από παντού. Τι λέει τώρα αυτή. Πού να ξέρω. Τι εννοείς όλη τα κορίτσι μου. Αφήστε την ησυχία. Παρακαλώ. Τι θέλετε να σας πει. Αυτό με την ομίχλη. Πολύ ποιητικό μου φάνηκε. Σφακιανάκης είναι. Θα σας πω εγώ τι θέλει να πει. Μόνο αφήστε την ήσυχη. Δεν τη βλέπετε, ταράζετε. Και εμείς αυτό θέλουμε. Κάτι να την ταράξει. Για να θυμηθεί αυτό που περιμένει. Έστω ρε παιδί μου, έστω να γίνει μια αρχή. Να αρχίσουμε από κάπου τέλος πάντων. Θα σας πω εγώ. Όλα μου. Βγες έξω στο μπαλκόνι να πάρεις λίγο αέρα. Κουρτινάκια στα παράθυρα. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ο καπνός. Ο καπνός έμενε από παντού. Ακόμα θυμάμαι με τη λαχτάρα ρουφούσα τον αέρα όταν με έβγαλαν έξω. Την Όλγα την έβγαλαν αργότερα. Πολύ αργότερα, σχεδόν τελευταία στιγμή. Είχε ήδη εισπνεύσει πολύ. Κάθε Αύγουστο ανέβαινε και μας έφερνε σίκα, γλυκά σίκα. Δεν έχω ξανανιώσει τίποτα πιο γλυκό στη ζωή μου. Κάηκε. Ποιος κάηκε. Η σίκια. Η Ειρήνη. Δεν την έβγαλαν ποτέ. Λυπάμαι. Τι. Ναι. Εγώ βέβαια. Εκεί ξεκίνησε η Όλγα να μην θυμάται. Εκεί άρχισαν οι διαλύψεις, εκεί ξεκίνησε. Εσύ. Εγώ. Εγώ δεν είχα εισπνεύσει πολύ. Τις τράβηξες όμως και εσύ τις τζούρες σου, ε. Καλά ρε, για την άλλη δεν το συζητάω. Ακόμα τέμπι είναι. Ζωή, σε παρακαλώ, μπορείς να μας αφήσεις για λίγο μόνος με τη... Πάω στην κουζίνα, θα πάω κάτι. Αλλά δεν θα αργήσω, θα τελειώνουμε, ρε. Και μετά, Μέρη. Μετά ήρθαμε εδώ στην Αθήνα. Ο μπαμπάς δεν άντεξε πολύ. Μας άφησε με μία μικρή σύνταξη. Η Όλγα μου. Η Όλγα μου δεν τα πίστεψε ποτέ όλα αυτά. Άρχισε να κατεβαίνει εδώ κάτω στους σταθμούς. Να ρίσει Πελοποννήσου στον ηλεκτρικό, έπαιρνε ταξί, ζητούσε να την πάρει στη Σκοτεινίτσα. Νόμιζε ότι απλώς το χωριό είχε πάει λίγο πιο πέρα. Όμως το μόνο που είχε πάει πιο πέρα ήταν το μυαλό της.
Εσύ. Εγώ. Εγώ δεν είχα εισπνεύσει πολύ. Κι όμως, έπρεπε να μείνω εδώ. Για πάντα μαζί της. Ανάμεσα σε αυτό που έγινε. Και σε αυτό που νομίζει όλη μου πως έγινε. Μισό λεπτό με το DVD μου τι θα γίνει. Τζόνι, αφού τη βλέπεις την κατάσταση, σε παρακαλώ, κάνε μου αυτή τη χάρη.
Πήγαινε τώρα στο στούντιο. Πες ότι έρχομαι εγώ με το DVD. Η εκπομπή, πες, θα γίνει κανονικά, πες. Δεν κατάλαβες. Εγώ από εδώ μέσα δεν φεύγω αν δεν έχω το DVD στα χέρια. Αφού σου λέω, ρε Τζορνάκο, θα το πάω εγώ ο ίδιος στο στούντιο. Και τι να κάνεις, ρε, εσύ στο στούντιο. Και τι να κάνω, ρε, την εκπομπή μου θα κάνω. Ποια εκπομπή, ρε. Ε, όργα, βάζει και λυγμένο το σαλάτι. Από πότε, ρε παιδί μου, το έχετε με στο ψυγείο. Επί Παπαδόπουλου. Τι! Όχι, λέω ότι τα σαλάμια ήταν πολύ καλύτερα τότε επί Παπαδόπουλου. Α, ναι! Λοιπόν, έχω εντολή. Το DVD πρέπει να το πάω εγώ. Εσύ δεν έχεις καμιά δουλειά με την εκπομπή. Μόλις μάθανε για τις καρδίδες που έκανε στη μάπα, τα αποφασίσανε. Τι αποφασίσανε, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω να μου κόψουν την εκπομπή μου. Όχι, η εκπομπή θα γίνει κανονικά. Χωρίς εμένα. Μα είναι μπάτσα αυτή να βγάλουνε στο γυαλί. Είναι σαν τη σημαία της Νέας Ζηλανδίας. Της Αυστραλίας. Εντάξει, ρε δικιά μου. Ίδιο κράτος είναι. Α. Την εκπομπή μου, ρε. Απόψε, ρε. Αν δεν την κάνω εγώ, ρε, ποιος θα την κάνει εσύ. Όχι. Εγώ άλλη εκπομπή θα κάνω. Μου το πάνε. Έτσι και τους πάω το DVD να μου δώσουνε και εμένα εκπομπή. Άντε, ρε. Τι εκπομπή θα σου δώσω, το δελτίο κοφών. Τα πολιτιστικά, ρε. Οχ. Ξέρεις, στην ειδικότητά μας. Ξέρω. Απόψε, λέω, την εκπομπή τη δικιά μου. Ποιος θα την κάνει. Ο γαλογαλό. Λοιπόν, έχω εντολή. Το DVD θα το πάρω εγώ. Τα προφυλακτικά double sex είναι τα καλύτερα. Έχουν και φουσκίτσες. Σονάκο, κάνε πέρα, θα σου φυτέψω μια σφαίρα στο κρανίο. Ρε, ρε, πάλι με το κρανίο μου τρώγεστε. Αφήστε το ρίζι μου επιτέλους. Έχει ζήκιο, ρε, τόσο μικρούλι που είναι. Δύσκολο να το πετύχω κιόλα. Καλύτερα λοιπόν μια σφαίρα στην κοιλιά. Ας σου πεταχτούν έξω τότερα στο δρόμο αν ηθούνε. Κοκορέτσια θα κάνουνε. Το κρανίο μου, ρε. Μετρήθηκε. Και βρέθηκε μεγαλύτερο από αυτό του μαύρου πιτ και μάλλον λίγο μικρότερο από αυτό του Μπραντ Πιτ. Τα ανάποδα τα είπα. Νομίζω ναι. Εντάξει, με αυτό την ενή σας τη ρίξω στην κεφάλα. Ωραία. Α, να σας πω. Δεν το σταματάμε τώρα όλο αυτό, ε. Έχει καταδύσει λίγο εκνευριστικό πια. Θεέ μου, έχω πλέξει εδώ πέρα, Θεέ μου, με ένα Αλτσχάιμερ και ένα βλήμα. Ποιος είναι το Αλτσχάιμερ, ε. Δεν περάσετε εγώ, με δεν έχουμε όλα καλύτερα. Να τολμήσετε να περάσετε, ε. Δεν νομίζεις πως θα διστάσω, ας το ήξερα. Πού σου παγινάρε, φουκάρα. Τον είχανε πέρα, μα. Άρα, πήγαινε, βάλε λίγο κλεράζι, λένε, μας και τίποτα τα σπυράκια, τα σπυρακλάκια. Αποτυχημένε, ε, αποτυχημένε. Κάσε, ρε. Στο κανάλι σε λένε νούλα, ρε. Ο Άκης είναι νούλα, ο Άκης είναι νούλα. Νούλωσε το! Πυροβόλησες. Ένα τίποτα τι γίνεται. Να καλέ γιατί δεν μου βγαίνει η απόπειρα. Είχα ξεχάσει να βάλω σφαίρες. Ναι, αλλά εσύ πυροβόλησες το καημένο τον Τζόνι. Ρε Τζονάκο τώρα. Ρε Τζονάκο ρε μεγάλε, πώς σου περνά από το μυαλό για μένα τέτοια ιδέα, ρε. Ε, πώς ρε, αφού πυροβόλησες το καημένο τον Τζονάκι. Ρε Τζονάκι τώρα, επίτρεψέ μου να σου πω και να το θυμάσαι αυτό, ότι η αυτολύπηση δεν είναι καλός σύμβουλος. Η αυτοτι, όπως λένε, αυτοικατοποίηση δηλαδή. Όχι ρε, η αυτολύπηση. Να νιώθεις διαρκώς μια λύπηση για τον ίδιο στον εαυτό, να αισθάνεσαι συνέχεια αδικημένος. Πυροβολημένος αισθάνομαι. Πυροβολημένος από πού, Όλγα μου, πυροβόλησε κανείς. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Ρε, αυτή δεν θυμάται τι έφαγε το μεσημέρι. Για μένα το πέρα. Για μένα... Πώς το... Πώς το λένε, μωρέ, αυτό που βγαίνει πάνω στο μιναρέ. Τι. Αυτό, μωρέ, που κάνετε εσύ προσευχές, αλλά χαλά. Μου εζήνεις. Όχι. Η μάμη. Έλα, μπράβο. Με λιτζάνες φάγαμε. Η μάμα. Να το είδες. Τι είδα. Η μάμ. Η μάμ. Ε, Άκη, κάτι μου έλεγες για την αυτοικανοποίησή μου. Όχι, ρε. Για την αυτοεκτίμησή σου, σου έλεγα εγώ. Αλλά εγώ δεν τη βλέπω τη διαφορά. Να σου εξηγήσω. Έλεγα λοιπόν ότι θα έπρεπε και εσύ κάποια στιγμή να κάνεις τη ζωή σου την αυτοαξιολόγησή σου. Εντάξει, ρε. Καμιά φορά, μα βλέπω καμιά τσόρτα. Το παραδέχομαι, είναι. Τζόνι, άκουσε με τώρα. Άκουσε με, άκουσε με. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να εκτιμήσεις την αξία σου και να κοιτάξεις λίγο μέσα σου. Έχω κάνει και μια αναστροσκόπηση, ρε. Και να πεις. Αυτό σήμερα, παιδί μου, σ' όποιον αρέσω. Εντάξει, Τζονάκο, θα σου το θέσω αλλιώς. Όταν ήσουν μικρούλης, πώς ήταν τα πράγματα στο σπίτι σας. Θέλω να πω,
Η σχέση σου με τους γονείς σου, ρε παιδί μου, πώς ήτανε. Μήπως διαδραματίζονταν μπροστά σου, μεταξύ των γονέων, άσχημες σκηνές. Δεν τους βάλακα πολύ. Εσένα όμως, θα σε βαρέσω. Πολύ, πολύ, πολύ. Λέγε να μην αγαπηθώ, μην σπρίτσι να νόμουσα. Λέγε, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν σου είπε, δεν σου είπε. Εγώ στον Άκη θα το δώσω. Ο Άκης θα μου πει τώρα. Κάτσε, κάτσε. Τι κάνεις εκεί πέρα, ρε. Ήλιο να σε σου λήξω λίγο. Έλα τώρα, θα σε ένα στόσο καθυστικό, έτσι, γιατί να. Φωνάζουν, βρίζουν, χτυπούν. Φωνάζεις κι εσύ, μη φωνάζεις. Τουλάχιστον έχει το όνομά μου, δεν το αντέχω. Θα γυρίσω. Θα γυρνούσα, σας λέω. Απλώς τρόμαξα για μια στιγμή. Γίνανε όλα τόσο ξαφνικά. Όλοι αυτοί οι κρότοι, οι λάμψεις, οι άγριες, οι φωνές.
και η δική σου φωνή να παρακαλάει, να φωνάζει, να λέει το όνομά μου. Αχ, τι λέει τώρα πάλι αυτός. Έγινε αυτό που μας έλεγε ο Τζόνι. Χάλασε. Όχι, όνειρο είναι, Άγγι μου. Έλα, γόρι μου, όνειρο είναι, πρέπει να ξυπνήσεις τώρα. Άγγι μου. Όχι, δεν είναι όνειρο, έγινε στα αλήθεια. Όλα έγιναν στα αλήθεια. Ήμασταν μαζί, ήμασταν ερωτευμένοι. Ήταν ωραία. Είχαμε κατέβει κάτω. Ήταν σαν γιορτή. Έλαμπε σαν κατακόκκινη νυφάδα σε γιορτή. Την κρατούσα στην αγκαλιά μου, δεν θα την άφηνα ποτέ. Και ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί. Κροτιλάμψεις. Φοβόταν, έκλαιγε. Κάτι τη χτύπησε στο πόδι, την κρατούσα και την έσυρνα. Από δυο γωνίες μπροστά μας πεταχτήκαν ξαφνικά, φορούσαν πολιτικά, κρατούσαν ρόπαλα. Φοβήθηκα, γύρισα και άρχισα να τρέχω. Πίσω μου την άκουσα που φώναζε, μη μ' αφήνεις, μη μ' αφήνεις, μη μ' αφήνεις. Και εγώ έτρεχα και αυτή φώναζε, Άκη γύρνα πίσω. Άκη γύρνα πίσω και εγώ έτρεχα. Ξέρω. Ναι. Σαν να δρόσησε λίγο. Παράξενο, σαν να δρόσησε κάπως. Είναι βρε που έφυγαν τα εξανθήματα. Και το κορίτσι. Ποιο κορίτσι? Η Ειρήνη. Α, τώρα κατάλαβα. Αυτή που φώναζε Άγγι, come back. Ποιος τρέμε, μην του λες τα διαδικαιώματα. Μην του λέω, μωρέ, δεν λες πάλι καλά που μετά τα ψήνω ακόμα. Συνεχίζεις και υπάρχεις. Υπάρχω. Ναι, υπάρχω. Υπάρχω, αλλά πώς βρέθηκα εγώ? Ποιες είστε εσείς? Νάτα! Άλλη Όλγα μας βρήκε τώρα. Συγγνώμη, ποιος είμαι εγώ? Α, από εκεί θες να το πάρουμε δηλαδή. Ποιος είσαι εσύ, θα ξημερωθούμε. Πυροβόλησα! Όχι, βρε, το πιστόλι δεν είχε μέσα σφαίρες. Πού είναι τώρα? Το πιστόλι. Ο Τζόνι! Α, μπράβο, τουλάχιστον τη βρήκε στη σειρά. Πήρε το DVD και έφυγε. Τι! Θα σε πάει αυτό στη σκοτεινίτσα. Ορίστε. Λέω, ρε παιδί μου, γιατί του το έδωσες, γιατί του τι σου πρότεινε για αντάλλαγμα. Ο Τζόνι, τίποτα. Και τότε γιατί του το έδωσες? Αχ, έλα μου, ντε. Δεν έπρεπε, Πού πάει τώρα? Στο στούντιο πάει για την εκπομπή. Τι ώρα είναι? 12. Αρχίζει η εκπομπή. Αλλά στην τηλεόραση, γρήγορα. Ναι, να την ανάψω την τηλεόραση, αλλά θα σε προειδοποιήσω για κάτι. Δεν παίζει και πάρα πολύ καλά. Γιατί κάποτε η κυρία Όλγα από εδώ την έβαλε μέσα στην πανιέρα με νερό. Για να αυτοκτονήσει πάλι. Ναι. Αλλά ξέχασα να πω. Για ατέλειο κυριολεκτία και καμιά παρενέργεια, προφυλακτικά Double Six. Και τώρα έφτασε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Από αυτό εδώ το κανάλι, τόσο καιρό πολεμάμε τη διαφθορά και τον βούρκο. Την κόπρο του Αυγία. Και είπαμε να φύγει ο Αυγίας. Θα δούμε τώρα λοιπόν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας πώς δωροδοκείται ασύστολα, παίρνοντας τα λεφτά μέσα σε κούτες από προφυλακτικά Triple Sex. Παρακαλώ να φύγει το βίντεο. Ha ha ha!
Μα τι έκανες! Έβαλε ο Τζόνι! Πήρε το DVD με τις κατάνες! Πού το βρήκε! Να σου πω, δεν είναι δυνατόν να στηρίξεις ένα τραπέζι με δύο κουτσά πόδια με ένα μόνο DVD! Δεν το πιστεύω! Γιατί λογικά δεν μιλάει! Λογικά! Λογικά βέβαια! Τόσο μάλλον όταν έχεις δύο DVD ίδια μάρκα και εξώφυλλο λογικό! Λογικό κι αυτό! Τραβάει λοιπόν ο Τζόνι μέσα στο σκοτάδι και την πρεβούλα το ένα DVD από το ένα πόδι του τραπεζιού και πάει στην εκπομπή στο στούντιο! Λογικό! Λογικό! Πού να σκεφτούν αυτοί μες την πρεβούλα τους! Ελέξου το περιεχόμενο! Το πέσουν όπως είναι λογικό! Λογικό! Μα φαντάζεσαι τι θα πούμε τώρα το Τζόνι! Όταν έρθει εδώ, Λογικό! Λογικά! Α! Λέω όταν έρθει εδώ, βρε, για να εξακριβώσει τι έγινε! Κλείστε την τηλεόραση! Τι θα κάνουμε τώρα? Τώρα, Άγγι μου, θα πρέπει να φύγεις τώρα! Εδώ κι εσείς πρέπει να φύγετε τώρα! Εμείς πού να πάμε? Κι εγώ, πού να πάω εγώ? Νομίζεις τώρα ότι μόνο ο Τζόνι θα μας κυνηγάει? Όλγα, θα πας τώρα έξω να φέρεις το DVD! Να πάω! Γρήγορα και αθόρυβα και διακριτικά! Τώρα τι να το κάνεις όμως? Δεν πρέπει με τίποτα να πέσει στα χέρια τους όταν φτάσουμε εδώ. Ξέρω εγώ, τι θα το κάνω. Έλα, έλα. Αθόρυβα και διακριτικά. Αυτό δεν είναι. Το είναι. Έχει και το σήμα της ΕΥΠ. Δεν είπαμε. ΕΥΠ, είπαμε. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πέρτο. Και συμφωνία μας. Ποια συμφωνία? Δεν είπε να με πάει στη Σκοτεινίτσα. Σκοτεινίτσα? Ναι, και όταν φτάσουμε εκεί, στα παραδείγματα. Μέρι, όχι, Μέρι! Παρακαλώ! Μου το κλείσανε! Θε μου, τι έκανα, τώρα. Τι να έκανα να μην το σήκωνα. Δυο χρόνια έχει να χτυπήσει. Αυτή ήταν. Και τώρα ξέρουμε ότι είμαστε ακόμη εδώ. Όπου να είναι, θα φτάσουν εδώ. Πρέπει να φύγουμε τώρα αμέσως. Να πάμε στη Σκοτεινίτσα. Χέσε με, γαμώτο! Χέσε με αυτή τη Σκοτεινίτσα! Έλα, αφού μου το υποσχέθηκε! Πού ξέρω εγώ που είναι αυτό το μέρος του κάτω-κάτω. Κοίτα να δεις. Τι? Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Και κανείς δεν μπορεί να πάει εκεί. Κανείς δεν μπορεί να πάει εκεί, Εντάξει, μη λέμε και ότι θέμε. Ένα γερό κόκκινο τζιπ μπορεί να πάει. Λοιπόν, έχω ένα εκεί κάτω και περιμένει. Εμένα. Εσένα, κούκλα μου, εσένα. Θα σε πάει όπου τραβάει η καρδιά σου. Όχι, εμένα εκεί τραβάει η καρδιά μου, να είναι. Εκεί τραβάει, να είναι, εκεί θα είναι. Ναι. Και όσο για το DVD. Άντε, πάλι είπαμε για το DVD. Όχι, σε είπαμε. Μόλις θα σου πει πέρα θα μου το παραδώσεις. Ναι. Εγώ είμαι κύριος. Ναι. Φοβάμαι. Να μωρέ, φοβάμαι τι θα συναντήσω όταν φτάσουμε εκεί. Όλα, πάντα ήθελες να φτάσεις. Πάντα ήθελες να επιστρέψεις, μην τα παρατάς τώρα. Φρεάκι μου, σε έχω κάνει και εσένα να ελπίζεις όμως. Όμως εγώ φοβάμαι και τα έχω χάσει τα σημάδια πια. Τα έχω χάσει. Εγώ θα σταυρώ λίγο από τα σημάδια εγώ. Και άκουμε, αν κάτι εκεί κάτω σε πληγώσει, αν κάτι σε πονέσει, θα γυρίσουμε πίσω. Ναι. Εγώ τι θα κάνω, κύριε κοριτσιά? Βρε, εμείς θα κάνουμε τις βόλτες μας, θα κάνουμε τις διακοπές μας, θα πίνουμε το τσάι του βουνού, το γλύσιο. Με την κανέλα. Όχι, βρε, βέβαια, χωρίς κανέλα. Και όσο για το DVD. Ενά το DVD, είπαμε. Μέρι, δεν το παίρνεις καλύτερα εσύ? Όχι, γιατί μπορεί να το χάσεις. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Δηλαδή, άμα είναι να σκέφτεσαι τέτοια πράγματα για μένα, καλύτερα να μην πάμε πουθενά, ρε! Εντάξει, εντάξει! Εμείς θα κάνουμε αυτό που είπαμε, Εμείς θα κάνουμε τις διακοπές!
αλήθεια, τώρα που το σκέφτομαι, δεν θα ήταν καθόλου άσχημη ιδέα να χάσουν τα ίχνη μου για κάνα χρόνο, δηλαδή, και ύστερα το κάνω το καμπάκ. Σωστά! Τι να κάνεις, είπες? Το καμπάκ, σε άλλο σταθμό, αλλά θα γίνει χαμός. Χαμός, δεν λέει τίποτα, εσύ, Άγγι. Ας το καλό, κάτι ξέχασα να σας πω, πηγαίνετε εσείς και έρχομαι, ναι. Σκοτεινίτσα, ίσον ασφάλεια, άλλος κόσμος. Αλλιώτικος κόσμος, α!